Έχουμε έρθει εδώ, στην πανέμορφη ορεινή βλάστη του Δήμου Εορδέας. Στα 1180 μέτρα υψόμετρο βρίσκεται αυτό το πολύ όμορφο γραφικό χωριό, το οποίο σας περιμένει για πραγματικά ξεχωριστές αποδράσεις. Λίτσα, εγώ πρώτη φορά θα έρθω στην βλάστη, είμαι τόσα χρόνια εδώ πέρα και θέλω να δω ακριβώς όλο αυτό που λέμε ήδη τώρα από την αρχή, καθώς μπαίνουμε εδώ στο χωριό, βλέπω πάρα πολύ ωραία σπιτάκια, είναι και χιονισμένα, πάρα πολύ ωραία. Είναι μια πολύ όμορφη επιλογή για τις δικές σας αυθημερών και όχι μόνο αποδράσεις. Εδώ στην βλάστη, κάτι και από πολύ παλιά, με τι ασχολούνταν όλοι? Ξεκίνησαν, λέει, με την κτηνοτροφία, αλλά και με την τυροκομεία. Έχει, λέει, πολύ ωραία τυριά. Αυτά θα ανακαλύψουμε εδώ στην βλάστη. Τους χώρους που μπορείτε να επισκεπτείτε, τους λόγους που πρέπει να έχετε στη βλάστη, πέραν του μαγευτικού φυσικού τοπίου. Είμαστε έτοιμοι, Τόλι? Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Ψάχνετε να βρείτε αγαπημένο τουριστικό προορισμό και αναρωτιέστε τι μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι μου και να μην το έχω επισκεφτεί ακόμη? Ο Τόλις το έπαθε, γιατί είναι η πρώτη φορά που ήρθε εδώ στην πανέμορφη βλάστη. Εμείς όμως θα σας δώσουμε τους λόγους, αλλά και θα σας δείξουμε τις ομορφιές αυτού του πραγματικά ξεχωριστού τοπίου. Γιάννης Τσιούμαρης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας βλάστης, εδώ μαζί μας. Πείτε μας, Γιάννη, λίγο 2-3 λόγια, έτσι σύντομα, για την ιστορία του χωριού. Μετρά πολλά χρόνια ύπαρξή του και έχει διαμορφωθεί σε ένα παραδοσιακό πετρόχτιστο χωριό με κτηνοτροφία και τυροκομεία στα καλύτερά της. Το χωριό μας είναι ένα χωριό αναπτυγμένο κατά την περίοδο μέχρι και πριν τον εμφύλιο πόλεμο, όπου μετά έγινε η καταστροφή του και ο ξεσηκωμός του χωριού για ευνόητους λόγους, γιατί έπρεπε να μην τροφοδοτούν τον κόσμο τους αντάρτες, ο ντόπιος πληθυσμός. Μέχρι τον εμφύλιο το χωριό μας άκμαζε. Υπήρχε πολύ μεγάλη κτηνοτροφία. Αρκετοί ευεργέτες βλατσιώτες, οι οποίοι ζούσαν στο εξωτερικό, ήταν αυτοί οι οποίοι βοήθησαν τον τόπο τους. Δημιούργησαν πολύ όμορφα αρχοντικά και πολλά μεγάλα και ωραία κτίρια, τα οποία ήταν, όπως πίσω μας, όπως βλέπετε, είναι το Θωμαίδιο Διδακτήριο Σχολείο, το οποίο λειτουργήσε το 1869 από τον Κωνσταντίνο Θωμαίδη, ο οποίος ήταν ευεργέτης της βλάστης και έκανε το πρώτο σχολείο ως ελληνικό σχολείο. Άρα το χωριό εγκαταλείφθηκε για να μην γίνει τροφοδοσία των ανταρτών εδώ πέρα από τους ντόπιους, και μετά πότε έγινε ο επαναπατρισμός? Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, μετά το σημετό, το 1949. Να φανταστείτε ότι πριν τον πόλεμο υπήρχαν περίπου 4.000 κόσμος, και οι μετακινούμενοι αλλά και ο ντόπιος πληθυσμός, και μετά το 49 είχαν επιστρέψει μόνο 600 άτομα. Και από τα 607 άτομα φτάσαμε σε αυτό το πανέμορφο σήμερα. Σε αυτό το πανέμορφο σήμερα, όπως βλέπετε, μπράβο, καλά λέτε, όπου όλοι οι βλατσιώτες, απανταχούς όλη την Ελλάδα, έχουν επιστρέψει, έχουν κάνει τις εξοχικές τους κατοικίες και επισκέπτονται κατατακτά χρονικά διαστήματα τον τόπο τους και δίνουν το παρόν τους σε διάφορες εκδηλώσεις, αλλά και όχι μόνο σε εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται στο χωριό μας, αλλά και Σαββατοκύριακα απλά. Πετρόχτιστο. Πετρόχτιστο ακριβώς, και τα γκαλντερίμια του, όλα τα δρομάκια τους είναι πολύ όμορφα. Τα σπίτια ο κόσμος τα έχει προσέχει, τα συντηρεί, και αυτό δίνει μια πολύ ομορφιά, μια πολύ ωραία ομορφιά στο χωριό μας. Μιας και αναφέραμε τις εκδηλώσεις, πολύ γνωστή για τη Γουρνοχαρά, εδώ η βλάστη και όχι μόνο. Την οποία, το αρχές Δεκεμβρίου γίνεται η Γουρνοχαρά, έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Περισσότεροι έρχονται βέβαια από Θεσσαλονίκη, εκτός της γύρω περιοχής φυσικά, από το Λεμαίδα και Κοζάνη και Δυτική Μακεδονία. Και η Γουρνοχαρά και μέσα στο χειμώνα, δηλαδή μέσα στο Δεκέμβριο, η εκδήλωση η οποία γίνεται δεν είναι μόνο της Γουρνοχαράς, είναι και το
τα κόλλιαντα τα οποία κάνουμε προπαραμονή Χριστουγέννων και η πρωτοχρονιά που κάνουμε τα μπουμπουσάρ και το καναβάλι. Έτσι. Τώρα διανύουμε τους πρώτους μήνες τον πρώτο μήνα του 2024. Το χωριό είναι χιονισμένο. Πραγματικά ιδηλιακό το τοπίο, δεν χορταίνεις να κοιτάζεις γύρω σου. Και παγωμένο. Και παγωμένο, αν και σήμερα. Φανταστείτε, ξυπνήσαμε με μείον 10 βαθμούς. Ωραία, αυτό και αν είναι είδηση. Πείτε μου λιγάκι, θα κατεβούμε τώρα στην κεντρική πλατεία για να γνωρίσουμε λίγο και τις επιχειρήσεις της περιοχής για την επισκεψιμότητα και τον τουρισμό. Ήδη βλέπουμε αρκετό κόσμο να κάνει βόλτα στα καλλιτερίμια του χωριού. Βεβαίως, κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει επισκεψιμότητα στο χωριό, ειδικά τις Κυριακές. Και πέραν του ότι αν υπάρχει κάποιο τριήμερο μέσα στα Χριστούγεννα ή απόκριες και διάφορα τριήμερα τα οποία υπάρχουν στο χωριό και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και τώρα και τους καημερινούς μήνες. Στο κέντρο του χωριού, στην κεντρική πλατεία και μπροστά στις τοπικές επιχειρήσεις, μαζί με τον πρόεδρο, συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στην Ορεινή Βλάστη. Μιλούσαμε λοιπόν για τον τουρισμό και λέγαμε πως και τα Σαββατοκύριακα το χωριό γεμίζει από επισκέπτες. Ο επισκέπτης έρχεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, για να θαυμάσει το φυσικό του περιβάλλον του χωριού και να γευτεί βέβαια την παραδοσιακή κουζίνα, όπου η Βλάστη φημίζεται και για την παραδοσιακή της κουζίνα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο πολύ όμορφα εστιατόρια στο κέντρο της πλατείας του χωριού μας, όπου είναι το καφέ Λιάκος, που θα γευτείτε μια υπέροχη κουζίνα με παραδοσιακά προϊόντα και διάφορα ψητό, αρνί, κεμπάπ και τέτοιες, και τις ώρες φυσικά. Επίσης υπάρχει η ταβέρνα Βλοχοδήμος, όπου φτιάχνονται διάφορα μαγειρευτά φαγητά κάθε Κυριακή και επίσης και δύο καφέ στο χωριό, στο κέντρο του χωριού μας, όπου ο κόσμος μπορεί να γευτεί εκεί πέρα και παραδοσιακά γλυκά. Παραδοσιακά γλυκά, αλλά και τυριά. Βέβαια, η Βλάστη φημίζεται για τα τυριά της. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει και μαγαζί κιόλας, δύο μαγαζιά και συγκεκριμένα στο χωριό μας, το οποίο είναι. Που έχουν παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακά τυριά, όπως φέτα, μανούρι, μπάτζο, που φημίζεται η Βλάστη για το μανούρι της και για τον μπάτζο. Μάλιστα. Φυσικά μπορείτε να ξαναγηθείτε εδώ στα καλλιτερίμια του χωριού, να κάνετε τις βόλτες, να φωτογραφηθείτε σε πολύ ωραία σημεία, να πιείτε τον καφέ σας, να φάτε το φαγητό σας και να διανυκτερεύσετε, γιατί έχουμε και δύο ξενώνες. Βέβαια, υπάρχουν δύο ξενοδοχεία, το κτήμα Γιαννιώτης και το ξενοδοχείο Λάμπας. Τα οποία προσφέρουν έτσι ωραία δωμάτια με ζέστη. Θα έχουμε όλη την ευκαιρία να δούμε στα πλάνα μας τις επιχειρήσεις που σας περιμένουν εδώ στη Βλάστη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε μαζί με τον Τόλι αλλά και τη βοήθεια εδώ του Πρόεδρου της κοινότητας Βλάστης τους λόγους για τους οποίους θα επισκεφτείτε τη Βλάστη και θα μείνετε απολύτως ευχαριστημένοι. Είμαστε εδώ στο κέντρο της Βλάστης και πάμε να ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στα υπέροχα καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας γενικότερα που έχει εδώ στην Βλάστη, στους υπέροχους χώρους που μας προσφέρουν μοναδικές προτάσεις για φαγητό αλλά και καφέ. Ξεκινάμε με το καφέ Ψυσταριά. Στον Αλέκο, λέει εδώ. Στον Αλέκο. Ηλίας ο ιδιοκτήτης όμως, μαζί με τη γυναίκα του. Θα μας τα πούνε όλα μέσα. Α, ωραία. Πολύ ωραίο περιβάλλον και από ό,τι μου έχουν πει το χαρακτηρίζουν ως το καφέ της χαράς. Ναι, έτσι βλέπω, έτσι πολύ παραδοσιακό από το παράθυρο και θέλω να μπούμε μέσα να δούμε πώς είναι. Πάμε λοιπόν, πάμε να το δούμε μαζί. Πάμε.
του Αλέκου. Στου Αλέκου, ναι. Μου είπανε. Δεν είναι όμως του Αλέκου. Είναι τιμής έννοιας για τον Αλέκο. Τιμής έννοιας για τον Αλέκο, συγγνώμη. Εγώ λέγομαι Ηλίας Γούλας. Το μαγαζί έχω 2 χρόνια που το έχω πάρει. Αλλά επειδή με τίμησε με την προσφορά του, θέλω και εγώ να τον τιμήσω ανάλογα. Ποιος είναι ο Αλέκος? Ο Αλέκος ήταν ο πρώην διοκτήτης, ο κύριος Αλέκος Ζατζάρης, ο οποίος είναι πίσω στη φωτογραφία. Φαίνεται ακριβώς πίσω, άμα γυρίσει το κεφάλι σου, κοπέλα μου, θα τον δεις. Πάνω από το λιόγερο με την ταμπέλα. Ήταν ο διοκτήτης χρόνια επαγγελματίας στο χωριό μας. Γεια μας, όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά μας. Το καφέ της χαράς γιατί? Το καφέ της χαράς, υπάρχουν πολλά εδώ γύρω-γύρω που θα δεις. Είναι κάποιες επιθυμίες των χωριανών, κάποιες επιθυμίες των πελατών, μια ατάκα που είπε κάποιος και έμεινε. Και σήμερα μπορεί από εσάς να βγει κάτι, να το κάνουμε και αυτό σε ένα ξύλο πάνω. Τα ονόματά σας, το κανάλι σας ανάλογα. Ό,τι μας ευχαριστήσει. Ο επισκέπτης που θα έρθει εδώ, εκτός το γεγονός ότι όλοι φεύγουν πάρα πολύ χαρούμενοι, δεν ξέρω ότι τους σερβίρετε, τι έχει την ευκαιρία να απολαύσει? Εμάς, το χωριό, τους ανθρώπους, τα παιδιά, την νεολαία. Είναι το μόνο χωριό, πιστεύω, πανελλαδικά, που όσο χιόνι και να κάνει, όσο κρύο και να κάνει, όσο ζέστα και να κάνει, θα έχει πάντα θελοντές δίπλα τους. Και αυτό οφείλεται στα παιδιά, στην νεολαία. Οι δρόμοι πάντα ανοιχτοί? Καμιά φορά δεν κλείνουν. Παλεύουμε με το Θεό και το κερδίζουμε. Αυτό πιστεύω. Τις προάλλες είχαμε 60 πόντους χιόνι και η βλάστη μέσα σε 10 λεπτά ήταν ανοιχτή. Και αυτό οφείλεται στα παιδιά, στον πρόεδρο, στον κόσμο του χωριού, σε όλους. Είναι πολύ φιλόξενο. Όχι, αλήθεια, καθώς ερχόμασταν. Δηλαδή είχε τα χιόνια δεξιά και αριστερά, οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί και λέγαμε δεν είναι από. Αν έχετε περπατήσει, συγγνώμη κιόλας, αν έχετε περπατήσει στην Αυστρία, έχει 3 μέτρα δεξιά-αριστερά το ούντομπαν και ο δρόμος είναι στεγνός. Εκεί οφείλεται γιατί έχουμε θέρμα στο δρόμο, εδώ οφείλεται γιατί έχουμε ζεστά παιδιά. Πολύ ωραία. Αν το κατάλαβες, τι θέλω να πω. Έχετε και κάποιο φιλοξενούμενο και αλάτι, τίποτα ρίχνετε? Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Έρχεται και η περιφέρεια φυσικά, γιατί και η περιφέρεια είναι σε εργολαβική κατάσταση, δηλαδή κατεβάζουν κάθε μέρα, θα ανοίξουν τον δρόμο για αυτή. Αλλά επειδή όταν ανοίγει το φορτηγό της περιφέρειας, το ούνιμο και το χιονιστικό, από πίσω κλείνει, είναι τα δικά μας τα παιδιά από πίσω που είναι ήρωες. Πραγματικά ήρωες. Το κρύο και τα χιόνια, βλέπω εδώ δεν έχετε το και τζάκι και έχετε ζέστη σε κάθε μαγαζί. Με το τζάκι ζεσταίνει το μαγαζί. Μόνο με το τζάκι. Αυτό εδώ το βάζω, το βάζω για τα παιδάκια. Πιάνει το μαγαζί 23-24 βαθμούς. Και πείτε μας λιγάκι, καφεδάκι. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Πρωινό, μεσημεριανό, ό,τι θέλετε. Γλέντια, το Σάββατο που μας έρχεται, αν και το χωριό αυτό είναι παραδοσιακό σε αυτό που είναι, το Σάββατο θα έχει και μετζέδες. Ποντιακά, Καζατζίδης, Κωνσταντίνος με παρέα. Κάνετε λοιπόν live βραδιές. Και πείτε μου λίγο για την κουζίνα, γιατί βλέπω ωραία πιάτα τα οποία τα λιγουρευόμαστε εδώ με τον Τόρι. Κοίταξε να δεις, δεν έχω σπουδάσει ούτε μαγειρική ούτε τίποτα. Φαντασία δουλεύω και νομίζω το σπράττω από τον κόσμο. Και η μαγειρική, μην φαντάσεις ότι είναι κάτι το δύσκολο. Όρεξη να έχεις να κάνεις. Όλα τα επαγγέλματα έχεις όρεξη. Έχουμε μαγειρευτά. Για πράγια. Τα πάντα, για πράγια υπάρχουν. Υπάρχουν και κυνήγια, υπάρχουν τα πάντα. Και πάντα μαθαίνουμε από τον κόσμο. Θα πάμε να ρωτήσουμε. Καλό, καλό. Αν στους 19 που είναι καλό, τον 10ο δεν το δίνουμε σημασία. Θα πάμε στους 9. Τι τρώνε πιο πολύ, στατιστικά, τι παραγγέλνουν σε φαγητό πιο πολύ? Μπορεί να ξεκινήσει να δει να φας σουβλάκι που λέει ο λόγος. Εγώ θα σε πασάρω να φας κρυνό λαιμό. Ή θα σε βάλω να φας ένα κότσι. Θα σου δώσω μια άλλη ιδέα. Γιατί και εγώ όταν ξεκινάω να πάω κάπου, λέω θα πάω να φάω σήμερα ένα κοκορέτσι και βρίσκω ένα αρνί και γυρνάω στο αρνί. Άλλο ήθελα να φάω, άλλο τρώω. Έτσι είναι και η μαγειρική, έτσι είναι και η όρεξη. Τα πάντα. Φυσικά εδώ στο Αλέκου, στο κέντρο της Βλάστης, με τον αξιαγάπητο ιδιαίτερο κύριο Ηλία και τη σύζυγό του, Βαλεντίνη Μπαλάφα. Να είστε καλά. Παιδιά, σας ευχαριστούμε για την προσπάθειά σας, για το έργο σας. Όποτε μας χρειαστείτε είμαστε εδώ και όποτε σας χρειαστούμε πιστεύω θα είστε και εσείς εδώ. Η συνεργασία των ανθρώπων είναι το α και το ω, εγώ πιστεύω. Και το έχω ζήσει αυτό μετά από πολλά χρόνια, γιατί έχω γυρίσει όλο τον κόσμο με τη δουλειά που έφτιαχνα πριν. Και έχω δει αυτό που είδα εδώ, θέλω να το δω και σε άλλα μέρη. Δηλαδή, όταν χρειαστώ βοήθεια τρέχουν όλοι. Όταν χρειαστεί κάποιος ξένος βοήθεια, πάλι τρέχουν οι περισσότεροι. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι έναν ξένο θα τον βοηθήσουν πολύ περισσότερο από ό,τι θα βοηθήσουν με τα παιδιά που είναι άστονα. Μπορεί να του βγάλει το φίδι αυτός. Όπως τον ξένο θα πάνε. Αυτή είναι η Βλάστη, αυτοί είναι οι άνθρωποι τους. Τώρα καταλαβαίνετε πως υπάρχουν πολλοί λόγοι για να την επισκεφτείτε.
Είμαστε στο πιο cozy καφέ που έχω συναντήσει ever σε ορεινό προορισμό. Στέργιο και η μητέρα. Μόνο μητέρα δεν το λες αυτό. Θα γυρίσουμε μετά να δείξουμε τη μητέρα. Είναι τόσο όμορφος ο χώρος σου. Είναι μικρούλι, ζεστό, με παραδοσιακό τζάκι. Υπέροχη μουσική και πραγματικά αγνάντη. Αγνάντη. Το καλυτερίνι εδώ μπροστά. Στέργιος, ο ιδιοκτήτης εδώ του μαγαζιού, και πες μας δύο λόγια για την ιστορία του Αγνατιού. Καλώς ήρθατε στο κατάστημά μας, το καφέ Μπαραγνάντι. Βρισκόμαστε στη Βλάστη και δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της εστίασης από το 2004 οικογενειακώς. Έχουμε προσφέρει πάρα πολύ ωραίες βραδιές στον κόσμο που επισκέπτεται στη Βλάστη και όμορφα πρωινά με τον υπέροχο καφέ που σερβίρουμε ποιοτικά. Βρισκόμαστε στα 1200 υψόμετρο. Με θερμοκρασία χαμηλή αυτή τη στιγμή, αλλά μέσα μια ζεστασιά και του χώρου αλλά και του τζακιού που εκπέμπει προς τους πελάτες όλοι μας. Όλοι έχετε τζάκι, βλέπω. Όλοι. Το τζάκι είναι απαραίτητο στη Βλάστη. Είναι και αρχοντικό. Αυτό το τζάκι είναι το παλιό, το παραδοσιακό το τζάκι. Είναι ένα τζάκι κατασκευασμένο με προοπτική να ζεσταίνει και τα καλοριφέρ για να έχουμε ενεργειακή άποψη. Κοιτάμε με κάποιους τρόπους να γίνει πιο οικονομική η διαβίωση του χωριού, ας πούμε, και από άψη λειτουργικών εξόδων, και να αποδίδει και για τον κόσμο, να έχει ζέστη το κατάστημα. Στέργιο, εγώ που σε παρακολουθώ στα social media και ακολουθείς τα Αγνάντη και Στέργιος Τσάντζιος με τάφ σίγμα αλφα στο Instagram και στο Facebook, κάνεις κάτι πολύ ωραίες βραδιές που γίνεται χαμός, χαρτοπετσέτες παντού. Αγαπάμε την ωραία διασκέδαση, τη σωστή διασκέδαση, με σεβασμό στον πελάτη πάντα, και από άψη ποιότητας ποτών και από άψη ποιότητας μουσικής και διασκέδασης. Μας αρέσει να περνάει ο κόσμος καλά πρώτα και μετά σκεφτόμαστε το οικονομικό κομμάτι. Τόλι, πες μου λίγο, πώς σου φαίνεται το Αγνάντι? Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό που είπες, κόζι, πέτρινο, ξύλο, έτσι κρέμονται κάποια διάφορα εδώ ντεκόρ, πάρα πολύ ωραία. Έχει μπει αγάπη πολύ και στον ντεκόρ από τη μητέρα μου. Την αρέσει το ωραίο. Ναι. Συνδυάζει ξύλο, πέτρα, που σημαίνει παραδοσιακός οικισμός στη Βλάστη. Είναι ένα ζεστό κατάστημα. Κάθε μέρα από το πρωί. Κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο. Το μαγαζί δεν κλείνει ποτέ. Και πότε κάνετε αυτές τις ωραίες τις βραδιές? Αναλόγως. Αν έχει κάποιο event στο χωριό, κάθε φορά που έχει event γίνονται. Και απρόπτα εννοείται. Με μια παρέα που θέλει να έρθει να περάσει καλά, επειδή είναι και μικρό το μαγαζί. Αν μαζευτούν μια παρέα 5-10 φίλων, και καθημερινή ημέρα κάνουμε ένα πάρτι χωρίς να υπάρχει λόγος, για να περάσουμε καλά. Ακούστε τώρα, έχω κάνει σκηνικό, Τόλι. Παίρνουμε την παρέα μας, ερχόμαστε το πάνω, μένουμε σε ένα από τα ξενοδοχεία στην περιοχή και το βραδάκι κλείνουμε το μαγαζί πριβέ και παίζουμε τα επιτραπέζιά μας, τα χαρτάκια μας. Ακούμε τη μουσικούλα μας και μετά κάνουμε και πάρτι. Έτσι ακριβώς. Προσφέρετε καφέ. Έχουμε καφέ, έχουμε φανταστική σοκολάτα, σοκολάτα, η οποία έρχονται από όλη τη Δυτική Μακεδονία να πιούν τη σοκολάτα μας. Εδώ και είναι, έχουμε τον τρόπο να την κάνουμε σωστά. Χωρίς τσιγκουνιές τα υλικά. Τώρα η μητέρα, εμείς θα μαζευτούμε λίγο. Ελάτε λίγο ένα από εδώ, ένα για μια καλησπέρα. Δεν γίνεται τέτοια γυναίκα να μην δεν την βγάλουμε, έτσι. Μια μεγάλη και ζεστή παρέα. Να μας πει για τη διακόσμηση που είπες ότι επιμελήθηκε λίγο. Ελάτε, καθίστε κοντά μας. Γεια σας. Καλή χρονιά και από μένα. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Δέσποινα Μπαλτζοπούλου, η μητέρα του Στέργιου, και είμαστε εδώ πέρα παρεούλα να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Και τι να σας πω εγώ τώρα. Για τη διακόσμηση λίγο εδώ το μαγαζί. Ναι, έχω λίγο μία αγάπη στη διακόσμηση. Ναι, την έχω βάλει λίγο. Πολλές παιδιές, ναι. Και αυτά που κρέμονται. Και στον τοίχο. Θα γυρίσει μετά η κάμερα να τα δείξει λίγο αυτά. Είναι τα πιο πολλά, ναι, τα πιο πολλά είναι χειροποίητα. Τα οποία τα έχετε βρει εσείς. Ναι. Δεν τα έχω φτιάξει εγώ. Οι πίνακες φυσικά είναι από τη μητέρα μου που είναι ζωγράφος. Τα υπόλοιπα ψάχνω να βρίσκω χειροποίητα πράγματα. Ο κόσμος που έρχεται εδώ στο Αγνάντι, από πού είναι συνήθως? Οι Δυτικομακεδόνες στηρίζουν τη Βλάστη. Ανεβαίνει. Γιατί ο Τόλης, για παράδειγμα, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στη Βλάστη. Ναι. Στηρίζει ο κόσμος στη Βλάστη. Όχι, η Κοζάνη στηρίζει πάρα πολύ. Τα γύρω χωριά του Βοΐου, όπως Χιάτιστα, Γαλατινή, έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και κάθε εβδομάδα, Σαββατοκύριακα. Από την Πτολεμαϊδα έχει κόσμο. Μπορούσε να έχει πιο πολύ κόσμο από την Πτολεμαϊδα, η αλήθεια είναι, γιατί στην Πτολεμαϊδα βρίσκονται 2.500 βλατσιώτες. Οι 100 ανεβαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο, θα υπάρχει μια κινητοποίηση και εσύ, σαν ξένος
επισκέπτης, θα δεις ότι υπάρχει κόσμος στο χωριό και ο κόσμος φέρνει κόσμο. Στόμα με στόμα διαφημίζει το χωριό. Είναι 20 χιλιόμετρα. Είναι 20 χιλιόμετρα, δεν είναι κάτι. Ο δρόμος είναι πάντα καθαρός. Ναι, ο πρόεδρος της κοινότητας με τους εθελοντές. Και όχι μόνο ο πρόεδρος, ο Στέργιος είναι από τα παιδιά, θα σας πω εγώ, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για ό,τι χρειαστεί το χωριό. Ανοίγεις δρόμους, βοηθάτε αυτοκίνητα που έχουν εγκλωβιστεί από ταξιδιώτες. Είσαι ο κομμάτι του χωριού. Μου αρέσει να βοηθάω κόσμο. Μου αρέσει να βοηθάω κόσμο. Το κάνω γιατί θέλω να το κάνω. Είμαστε εθελοντές με την παρέα μαζί. Μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα αν δεν έχεις την παρέα. Είμαστε μια ωραία παρέα, μια δεμένη παρέα. Και κάνουμε πράγματα όπως και διάφορα event που κάνουμε για το χωριό. Το κάνουμε καθαρά για την ανάδειξη του χωριού, για την ανάδειξη της παράδοσής μας, για να μαζευτεί κόσμο στο χωριό, γιατί αξίζει το χωριό να έχει κόσμο. Είναι ένα χωριό που πρέπει να το επισκεφτεί ο κάθε Δυτικομακεδόνας, ο κάθε Βορελαδίτης. Και εκτός της ομορφιάς των καταστημάτων που διαθέτεται, είστε και απίστευτοι άνθρωποι. Να είστε καλά. Έτσι μάθαμε από παιδιά, από τους γονείς μου, από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Θέλω ο κόσμος που έρχεται εδώ πέρα στη Βλάστη να φεύγει με τις καλύτερες κουβέντες και με τις καλύτερες εντυπώσεις. Αυτός είναι ο στόχος μου και σαν μαγαζάτορας και σαν μόνιμος κάτοικος της Βλάστης, που είμαι από τους λίγους νέους μόνιμους κάτοικους της Βλάστης. Σκοπός μου είναι να έρχεται ο κόσμος και να φεύγει ευχαριστημένος με τα καλύτερα λόγια. Θα μιλήσουμε για την αποκέντρωση και λόγω και της δικής μου έτσι ανάμιξης με τα πολιτικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ένας από τους σκοπούς μου που ανακατεύτηκα με την πολιτική ήταν το να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στον τόπο μας. Είσαι ένας νέος άνθρωπος που μένει σε μια ορεινή περιοχή που οποιοδήποτε άλλο στην ηλικία σου θα πήγαινε σε ένα αστικό κέντρο για να βρει περισσότερες κοπέλες, περισσότερες ευκαιρίες εργασίας, να κάνει τα ξενύχτια του, να βγάλει τα γούστα του, αυτό που λέμε κι εμείς έτσι στην καθημερινή. Τι είναι αυτό που σε έχει κρατήσει εδώ πέρα πάνω και μας κάνεις πολύ περήφανος με αυτό. Το όνειρό μου που σου είπα για το χωριό να γίνει ένας πόλος έλξης. Δραστηριοποιήθηκα και δραστηριοποιούμε χρόνια στη Βλάστη. Έχω επενδύσει στη Βλάστη με ένα αγρόκτημα που είχα με κότες αυγοπαραγωγής. Έχω δώσει πάρα πολλά χρήματα εκεί πέρα από το μηδέν, από μόνος μου, χωρίς καμία βοήθεια. Αυτή τη στιγμή με κρατάει στη Βλάστη μια πολύ μεγάλη κίνηση που γίνεται από έναν ιδιώτη που είναι Βλατσιώτης και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, τον κύριο Μελάγια Νιώτη. Ο οποίος κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα φιαλωτήριο νερού, γιατί η Βλάστη έχει και πάρα πολύ ωραία νερά. Έτσι. Και σκοπός αυτού της επένδυσης είναι να γυρίσει νέος κόσμος στη Βλάστη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Το όνειρο του ευεργέτη, εγώ θα το πω, γιατί κάποιος δεν πάει να ρίξει κάποια εκατομμύρια σε ένα χωριό έτσι, είναι να γυρίσει νέος κόσμος στην πατρίδα του, στη Βλάστη. Και θα είναι μεγάλη επιτυχία αν το καταφέρουμε αυτό. Αυτό και είναι και, θα είναι και επιτυχία και είναι και μια πολύ σπουδαία είδηση που δίνουμε από εδώ. Η μητέρα σου μας έχει αφήσει γιατί ετοιμάζει τη σοκολάτα, την οποία θα πάμε να δούμε αμέσως τώρα. Στέργιο μου, θα τα λέμε. Να είστε καλά, συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, Βλάστη, Αγνάντη. Ό,τι από χρειαστείτε, είμαστε εδώ πέρα. Στέργιος Βλάστη λέτε και όλα γίνονται σε χρόνο μηδέν. Να είστε καλά. Thank you.
Και εννοείται πως δεν θα μπορούσες να μην σταματήσεις την πιο ξακουστή ψησταριά εδώ στην Βλάστη, την ψησταριά Βλαχοδήμος, για να γευτείς αυτό που είπαμε, την ωραία παραδοσιακή βλαστιώτικη κουζίνα. Κοντά μας έχουμε τον Περικλή. Καλώς ήρθατε στο ωραίο μας χωριό. Ελπίζουμε να απολαύσετε τα ωραία εδέσματά μας και καλή απόλαυση. Βλέπουμε εδώ πέρα πολλά φαγητά διάφορα. Για πες μας τι μας έχεις φέρει εδώ πέρα. Έχουμε φέρει ψητό αρνάκι γάλακτο στη σούβλα. Λουκούμι. Μισό. Έτσι για το καλό. Θέλει χεράκι. Για να το απολαύσουμε καλύτερα. Εδώ έχουμε το κορετσάκι χειροποίητο δικό μας. Εδώ υπάρχει στιφάδο με κεφτεδάκια και σταφίδες. Μπάτζος τηγανιτός, παραδοσιακός εδώ της περιοχής. Λίτσα, απολαύστε γιατί πρέπει να δοκιμάσεις. Αντάξει, συν 50 κιλά μετά την Βλάστη. Δεν πειράζει, ο καθαρός αέρας και όλες τις θερμίδες. Α, ναι. Ναι. Είναι ζεστός, είναι παντανόστιμος. Μετά έχουμε παραδοσιακό λάχανο με μοσχάρι κρέας στην κάστρα. Α, ναι, λάχανο, το κάνει και η μαμά μου. Πολύ ωραίο γι' αυτό. Για να δοκιμάσω. Είναι ένα επίσημο φαγητό που το κάνουμε εδώ στη Βλάστη. Συνήθως 15 Αύγουστο, Χριστούγεννα. Είναι το επίσημό μας φαγητό. Και εδώ μια δροσιστική σαλάτα, μαρούλι ρόκα, με γλυκόξινη σος, λιαστή ντομάτα, τριμμένο κεφαλοτήρι. Ό,τι γίνεται το κάνει η μητέρα μου και ο πατέρας μου με μεγάλη αγάπη και όπως θα το τρώγαμε εμείς στο σπίτι μας, με την ίδια αγάπη τα προσφέρουμε και στον κόσμο. Να πούμε πως είναι από τις πιο παλιές ταβέρνες εδώ στην περιοχή. Κάθε Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον πέρα των γιορτών, γίνεται χαμός. Ωραίο περιβάλλον, ζεστό, τζάκι. Κάθε Κυριακή σίγουρα θα βρείτε σούβλες, ψητό αρνάκι, κεμπάπ χοιρινό ή ζυγουρίσιο, κοκορέτσι, κότσι χοιρινό στη γάστρα, διάφορα μαγειρεμένα, τα οποία κάθε Κυριακή αλλάζουν. Και γενικά και κρεατικά της ώρας εννοείται. Ποιες μέρες και ποιες ώρες είστε ανοιχτά εδώ? Τώρα το χειμώνα είμαστε από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Όλες τις αργίες, Χριστούγεννα, Πάσχα, από κρυές και από Πάσχα μέχρι Οκτώβριο είμαστε κάθε μέρα ανοιχτά. Από το πρωί για τσιπουράκι, μεσημέρι φαγητό, μέχρι το βράδυ. Και το βράδυ επίσης κάνουμε και δικιά μας χειροποίητη πίτσα. Pizza night. Ναι, για με δικό μας ζυμάρι, η οποία είναι πολύ ξακουστή εδώ στην περιοχή. Μέχρι και στην Αθήνα έχουμε φτάσει οι πίτσες που τα δώσουμε πακέτα. Έχετε φούρνο κανονικό. Ναι, φούρνο κανονικό. Και είναι η ζύμη κλασική μαμαδίστικη φουσκωτή. Σπέσια, αλλά σούμε, ναι. Υπάρχουν, είναι η κλασική σπέσια. Που τρώγαμε στα παιδικά πάρτι, ναι. Καλιά, πολύ ωραίο αυτό το pizza night. Ναι. Και έρχονται και από Αθήνα για να δοκιμάσουν αποκλειστικά την πίτσα. Και την πίτσα και εννοείται την ημέρα να φάνε όλα αυτά τα ωραία εδέσματα που προσφέρουμε. Ναι. Και το βράδυ για κάτι πιο χαλαρό, εναλλακτικό και μια πιτσούλα. Ωραίο περιβάλλον και εδώ, έτσι με πάλι με πέτρα και με ξύλο. Τα περισσότερα λίτσα εδώ πέρα με είναι παραδοσιακά. Ναι. Μουσική έτσι να παίζει το και πολύ ζεστά τα μαγαζιά. Ναι. Μέσα έχει πάρα πολύ ζέστη. Έξω σήμερα ξημερώσατε με μείον 10 μας. Μείον 10, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως τα μαγαζιά είναι όλα πάρα πολύ ζεστά και οι άνθρωποι είστε πολύ ζεστοί. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Ναι, πολύ φιλόξενο. Σας περιμένουμε εδώ πέρα γενικά με ζεστό περιβάλλον, με όμορφη διάθεση και με εκλεκτά εδέσματα εννοείται. Ναι. Ψησταριά Βλαχοδήμος λοιπόν, εδώ στην Βλάστη, απέναντι ακριβώς από την πλατεία. Yeah.
Εδώ στο κέντρο της Βλάστης μπορείτε να έρθετε στο Πέτρινο, όπου διαθέτει παραδοσιακά προϊόντα για να πάρετε πολλά παραδοσιακά προϊόντα, πίτες. Έχει μέσα πάρα πολλά, Λίτσα. Είδα και όσπρια, έχει χυλοπίτες, τραχανά, είδα, ναι, πίτες έχει καλοσυμμένες. Κρασιά, τα περιβόητα ξακουστά τυριά εδώ της Βλάστης. Ναι, ναι, αυτό που λέγαμε πριν στην είσοδο του χωριού. Όπως επίσης και διάφορα σουβενίρ. Και αμέσως μετά, δίπλα, στο καφέ Πέτρινο, για ωραίο καφεδάκι, στο Τζάκι, σε ένα πολύ ζεστό περιβάλλον. Πάρα πολύ ωραίο, δοκιμάσαμε και... Τι δοκιμάσαμε? Ωραία παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, βύσσινο, βυσσινάκι ναι, φάγαμε. Πολύ ωραίο, γλυκό, νόστιμο και είχε και άλλα, τι είχε? Είχε πάρα πολλά και φυσικά και ριζόγαλο. Επισκεφτείτε το, ο κύριος Γιάννης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι διαθέτει το Παντοπολείο Πέτρινο, αλλά και για το καφέ. Έχουμε παραδοσιακά προϊόντα από τυροκομικά, έχουμε τραχανάδες, χυλοπίτες, όσπρια, τσάγια, σάλτσες, λαϊκή τέχνη έχουμε, κρασιά και μέλι. Πανούρι από εδώ της Βλάσης, το αέρας, ο μπάτζος, φέτα, τα κασέρια, όλα αυτά είναι από εδώ, την περιοχή μας, την Δυτική Μακεδονία. Έχει λαϊκή τέχνη, έχει μπρελό και γάντια ακόμα έχει, χειμωνιάτικα, μπορεί να πάρουν για εθήμιο. Χειροποίητες πίτες Βλάστης. Είναι παραδοσιακές πίτες, έχει διάφορες γεύσεις που γίνονται από γυναίκες από τη Βλάστη. Πέτριο, έχει ιστορία αυτό το καφέ, είναι παλιό και έχει και παραδοσιακά γλυκά, είναι τα κάνει η αδερφή μου, καφέ, ποτά, αναψυκτικά και τσιπούνο μεζέ. Είχαμε λαϊκές βραδιές, το καλοκαίρι έχουμε κλαρίνα με την παράδοση και μέχρι τώρα συνεχίζεται. Και το τζάκι της ζεστασιά που βγαίνει έξω είναι κρύο. Μπαίνει στα μαγαζιά, έχει ζέστη. Το ρόφι με σοκολάτα, τα φεγγάρια. Καφέδες, ο Κυραλέκος, ο Γιάννης, τα παραδοσιακά προϊόντα. Σίγουρα η Βλάστη αποτελεί μια πολύ ωραία επιλογή για τις καθημερινές σας και όχι. Και αφού κάνετε την βόλτα σας στα καλλιτερίμια της Βλάστης, πιείτε το καφεδάκι σας, τη ζεστή σας σοκολάτα, κάνετε τις αγορές σας για τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής ή φάτε στα ταβερνάκια της περιοχής, μπορείτε να έρθετε να συνεχίσετε εδώ, στο κτήμα Γιαννιώτη. Στο κτήμα Γιαννιώτη, όπου μπορείς και να φας και να πιεις καφέ, αλλά και μετά να ξεκουραστείς. Κάτι που έκανε ο Τόλιος, γιατί βρίσκεται ήδη σε ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου, για να πάρει δυνάμεις, ενώ εμείς είμαστε εδώ με τον κύριο Μάκη για να μας πει λιγάκι τι μπορεί ο επισκέπτης να δει, να απολαύσει και να νιώσει εδώ στο κτήμα Γιαννιώτη. Τα πάντα, όπως είπες και εσύ, από ύπνο, φαγητό, ποτό, βόλτα να κάνεις στο χωριό, τα πάντα. Μπορείς να κάνεις ένα χωριό, τέλος πάντων. Πόσα δωμάτια διαθέτει η μονάδα σας? 21 δωμάτια είναι. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και σουίτες? Έχει σουίτες, δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα, σοφίτες, παραδοσιακό στυλ, τα πάντα. Παιδότοπο, όπως είδατε και εσείς κάτω για τα παιδιά, τζάκια. Τζάκια, μεγάλους χορούς, παραδοσιακά διακοσμημένους, πολύ ζεστούς χορούς, ένας χώρος ταβέρνας με δικό του αυτόνομο τζάκι και απίστευτη θέα στο βουνό. Ναι, έτσι ακριβώς. Να πούμε λιγάκι πως διοργανώνετε και έτσι εκδηλώσεις στον χώρο σας. Και εσωτερικά και εξωτερικά το καλοκαίρι. Έχει χώρο έξω για παιδιά να παίξουν, γάμους, βαφτίσια. Το καλοκαίρι έχουμε και άλογα, ποδήλατα, δραστηριότητες, πεζοπορίες, βουνό, ό,τι θέλει ο καθένας. Όταν λέτε άλογα, έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει δάσκαλος και οδηγός που ναι. Μπορείς να κάνεις και μάθημα υπασίας, αλλά και να κάνεις και τη βόλτα στο χωριό. Και τη βόλτα. Αυτό ποια εποχή γίνεται? Από το Μάιο και μετά. Μέχρι Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, αναλόγως τον καιρό. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά διοργανώνεται εκδηλώσεις. Ναι, ρεβεγιόν εδώ, τα πάντα που μπορεί να προσφέρει ο χώρος.
Μπαίνοντας λοιπόν μέσα, έκανα μία στάση και πήρε το μάτι μου λίγο το μενού. Θέλετε να μας μιλήσετε, γιατί εδώ στον Γιαννιώτη μπαίνεις, βγαίνεις να κάνεις τη βόλτα σου και ξαναμπαίνεις. Και μπαίνεις μέχρι το επόμενο πρωί. Τσιπουράκι, κρασάκι, ναι, καφεδάκια, αλλά και μια πολύ μεγάλη γκάμα σε κουζίνα, σε παραδοσιακές γεύσεις. Πείτε μας λιγάκι, τι έχει το μενού. Το μενού περιλαμβάνει, παιδί μου, τα παραδοσιακά σου όσον αφορά τα κρέατα. Έχει κάποιες συνταγές πιο γκουρμέ. Με σάλτσες κάνει η μαγείρισα μέσα η... το... πιτούλες, αναλόγως τι θέλει ο πελάτης τέλος πάντων. Καλύπτουμε... αρνί, κοκορέτσι... Ναι, υπάρχουν αυτά, όλα, ναι, ναι, υπάρχουν. Φουλ. Φουλ, φουλ. Και τα τοπικά τετριά μας. Έτσι ακριβώς. Εσείς γνωρίζετε. Μάλλον αν δεν γνωρίζατε, έχετε μάθει σίγουρα. Η βλάστη αποτελεί έναν αγαπημένο προορισμό για κάθε σας απόδραση. Είτε έτσι αυθημερών, είτε με διανυκτέρευση. Εμείς σας δείξαμε μια μεγάλη, θα έλεγα εγώ, εικόνα της περιοχής για το πού μπορείτε να βγείτε, να φάτε, να διασκεδάσετε και φυσικά τους λόγους για τους οποίους αγαπάμε και σίγουρα θα αγαπήσετε τη βλάστη με μία σας και μόνο επίσκεψη. Μας κάνανε μεγάλη κάποια μικρή στιγμή. Κι αθόρυβα πια βγήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα πια βγήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Θόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Αυτά λοιπόν και από τη βλάστη. Πώς περάσαμε, Λίτσα? Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μέσα σε πολύ λίγες ώρες κάναμε την βόλτα μας σε όλο το χωριό, στα Καλτερίμια, στα μαγαζιά του χωριού. Τα είδαμε όλα, όλα. Μιλήσαμε με τους κατοίκους, πολύ φιλόξενοι όλοι, πολύ ωραία επιλογή για την δική σας απόδραση. Τι σε εντυπωσίασε? Με εντυπωσίασε γενικά όλο το μέρος εδώ πέρα που βλέπω το βουνό, που βλέπω όλα τα κτίρια που μείνει μέσα που έχουν πέτρα, ξύλο. Και το τζάκι, τη ζεστασιά που βγαίνει έξω είναι κρύο. Μπαίνει στα μαγαζιά, έχει ζέστη. Το ρόφι με σοκολάτα, τα φαγητά και στην ταβέρνα που φάγαμε. Καφέδες, ο Κυραλέκος, ο Γιάννης, τα παραδοσιακά προϊόντα. Σίγουρα η βλάστη αποτελεί μια πολύ ωραία επιλογή για τις καθημερινές σας και όχι μόνο αποδράσεις. Εσύ ξεκουράστηκες και στο ξενοδοχείο. Ναι, το ξενοδοχείο πολύ ωραία, τα κρεβάτια, τα στρώματα, μαλακά. Σας περιμένουμε εδώ στην βλάστη Ορδέας. Now I'm gonna tell my mama.